Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Το αριστερό Εγγλέζου να εκτελέσει, αυτό κάνει, μπάλα περνά και πάει απευθείας έξω. Βρέθηκε ο Σαντίξ στο εδάφος. Ο Ολιβέιρα που έχει χώρο για να μπει περιοχή. Να κάνει σούτ ο Πέτρου στη γωνιά, κόρνερ, πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Με τον Ολιβέιρα να βρίσκει χώρο, θα χάσει και αυτό στην μπάλα τελικά από τον Φιρμίνο που επέστρεψε πίσω. Φάουλ για την Δόξα, ολοκληρώνει Ανδρέα. Ναι. Για τον οργάνωση. Φελίπε. Παλωτέλη πέφτει φάουλ για την Ένωση σε καλό σημείο, εκεί που μπορεί να απειλήσει η ομάδα του Φερέρ. Δεν έχουν πάρει ούτε την πάσα ούτε βοήθηση, η αλήθεια είναι. Είναι και ο τρόπος που προσεγγίζει το μάτσο να υπάρχει διαμαρτυρία τώρα από τον πάγκο της Δόξας. Για την προσπάθεια του Μπαρπόζα, να δούμε εδώ την επανάληψη. Παλά νομίζω χτυπάει στο χέρι, είναι εκτός περιοχής σίγουρα η φάση. Ναι, ναι, ναι. Θα κρατήσει την μπάλα εντός, κάνει σέντρα, το κεφάλι έξω από τον Ουντόζη. Καλή φάση, η πρώτη στο παιχνίδι για την Ένωση. Αν πήγαινε μέσα η μπάλα θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Σισκόφσκι. Εδώ βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή της Δόξας. Είναι αυτό που σημειώναμε, ότι ο Φερέρ δείχνει να μην τόσο αγχωμένος, γνωρίζοντας, υποθέτοντας ότι το παιχνίδι κέντρου, ενώ βγαίνει τώρα κίτρινη κάρτα. Στο Σαντίκ είναι και γι' αυτό διαμαρτύρεται πιο έντονα συνέχεια, γιατί συμπληρώνει τρεις, Ανδρέα. Σέντρα, δευτεροδοκάρι, το κεφάλι έξω, πολύ καλή φάση με τον Ολιβέιρα για την Δόξα στο 30. Έξω, εκεί που έρχεται ο Εγγλέζο, έχει χώρο να κάνει πρώτα την τρίπλα, να πέσει χωρίς φάουλ. Κατοχή πάει για την ΕΜΣ. Διαμαρτύρεται ο Εγγλέζο στον κύριο Δημητρίου. Ουντόζη, πέσιμο, χωρίς φάουλ ο κύριο Δημητρίου. Πάντως ο Ουντόζη έπεσε άσχημα στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε, καλή πάσα για τον Εγγλέζο, η σέντρα. Μπαλαπάει στον Ολιβέιρα, κάνει το σούτ, δεν θα περάσει. Μπόγεβιτς θα δοκιμάσει, καλό σούτ, καλή απόκρουση από τον Πέτρου. Επιμένει η Δόξα, νέα σέντρα στην περιοχή, κόρνερ. Μάλλον έξω πάει μπαλά, αφού ο Μέσκα έκανε παρέμβαση μπροστά από τον αμυντικό της Ένωσης. Δεν χτύπησε στον αμυντικό, πήγε απευθείας έξω. Πολύ καλή φάση για την Δόξα. Ουντόζη. Κάνει φάουλ και θα δεχτεί και κίτρινη ο Ουντόζη. Που και αυτός φτάνει τις τρεις κίτρινες. Παντίτς, γίνεται λάθος, η Ένωση μπροστά με προϋποθέσεις. Μπαλοτέλ θέλει να περάσει, ανατρέπεται. Φάουλ για καρτά, λίγο έξω από την περιοχή ήταν η παράβαση. Με τον τρόπο που πήγε ο Τραϊτζεύσκι από την αρχή. Εκτελεί ο Εγγλέζου, το κεφάλι έξω. Πολύ καλή στιγμή για την Δόξα. Το κεφάλι του Φιρμίνο. Εδώ υπάρχει φάουλ για την Ένωση. Στην πρώτη προσπάθεια του Ντένινγκ. Πάμε στον Ανδρέα τον Οδυσσέος. Εδώ υπάρχει φάουλ δυνατό στον Εγγλέζου και πάει αμέσως για την κίτρινη κάρτα ο Ντένινγκ με την είσοδο του στο παιχνίδι. Εδώ η προηγούμενη φάση με το δυνατό φάουλ του Ντένινγκ, όντως, τον Εγγλέζου. Σε λίγο θα πάμε και για την δεύτερη αλλαγή της Ένωσης στον Ανδρέα τον Οδυσσέος, να δούμε την προσπάθεια του Εγγλέζου. Βάλα χτυπά στο Φελίπε, υπάρχει χέρι και φάουλ στον Λουσέρο, με τη μία αυτός στον Ντένινγκ. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ντένινγκ, να γυρίσει, μεγάλη ευκαιρία έξω, όμως δεν θα προλάβει σωστά την μπάλα ο Μπελόνε. Θα μπορούσε εδώ η Ένωση να φτάσει πολύ κοντά στο γκολ. Δεν πρόλαβε έτσι γεμάτα την μπάλα ο Μπελόνε. Μπόγεβιτς, Λουίς Κάρλος έχει χώρο να κάνει σούτ έξω. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τη Δόξα. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.